Eu não gostaria de acreditar nisso, que tá na minha vida. A gente lembra, amor. Bravo. Eu não gostaria de acreditar. Είναι πάσα στον καμπάρε κουμπάρε. Καμπάρε. Αγάμε τελείως δάμε κοιτά. Ούβος. Κάμε ότι το πεις. Ναι. Ακούει. Συγκεντρώσου θα δάμε. Ανίζηλε. Ανίζηλε. Κατάκτησου, γιούι μου. Κατάκτησου. Ανίζηλε. Ανίζηλε. Θέλω να βάλουμε γυάλλον, αγάπη μου. Γυάλλι μπογιά, γυάλλα χρώματα. Αρέσκησου. Αρέσκησου πολλά. Το πρώτο είναι το μάσιμο. Τέλεια. Άμα γίνω για δεμπλέ. Μπογιά τη στήκε. Όμορφο μου τώρα έκαμε, δεν γίνει και ζωγράφος επειδή σου λάρω έναν καμπά. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπετε ότι πρέπει τώρα να δείτε το όμορφο. Που σας λαλώ να παίξετε με τα χρώματα. Θέλεις να βάλουμε κάποιον άλλο χρώμα. Ποιο θες, τσινό ή κάποιον άλλο. Μόνο τσινό. Έλα να το ανοίξω. Έλα να το ανοίξω. Λαλί. Πού να το βάλω. Πού να το βάλω. Έλα, έλα να το κλείσω. Τσαμί, πού να το βάλω, νησίλε. Λέμε με τελειώσαν ή έχει κι άλλον ακόμα. Έχει κι άλλον, α. Κάνεις και τα πλάγια, κοιτάμε. Κάνεις και τα γύρω γύρω. Θέλεις να βάλεις κάποιον άλλο χρώμα, δάμε. Τελειώσες τον ίδιο λαιμό, ξέχει ακόμα. Σαν πω τελειώσε, μας έτσι να κατέβει.
φέρουμε, τι θέλεις να κάνουμε, θα τους φέρεις εσύ. Όχι, προτιμάς κάτω. Ναι, έλα, εντάξει, συγγνώμη. Γεια σας καλλιτέχνες μου! Σήμερα θα ζωγραφίσουμε παρέα με τα αδερφάκια μας τα μικρά ή τα παιδάκια μας! Ειδικά όταν είναι σε τέτοια κατάσταση. Ζωγραφίσουμε ένα αγαπημό. Μπράβο! Ας ξεκινήσουμε! Πιάσουμε σωστά το μοντιβί. Ή με τα δύο τα χεράκια. Ή με το άλλο χεράκι καλύτερα. Δώστε το ένα μολύβι και θα δούμε αν είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας. Αρχικά. Έπειτα ξεκινήστε να κάνετε διαφορές γραμμές, κινήσεις ή σχέδια με σκοπό να τραβήξετε το ενδιαφέρον του και να αρχίσει να σας μιμείτε. Αναλόγως της ηλικίας, κάνουμε και ανάλογα σχέδια, γραμμές, γραφές ίσως. Συνήθως απλά πειραματιζόνται με τα... Αν δεν ενδιαφέρεται στο υλικό που έχει προσεγγιθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο υλικό. Κατά προτίμηση μαρκαδόρο ή παστέρ, μην πάτε απευθείας στις υπογές. Ίσως μας βγήκε αμφίχειρας, μέχρι στιγμής τα δεξιοχειράς. Βέβαια, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη σωστή λάβη, όπως έχουμε πει σε προηγούμενο βιντεάκι. Είμαστε με το χέρι. Και έπειτα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γραφές του και τις γραμμές του με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε άλλα σχεδιάκια και να μην σπαταλήσουμε την κόλλα μας. Το υλικό που έχει χρησιμοποιήσει. Είναι ένας καλός τρόπος να εξοικειωθεί με τα υλικά του, να πειραματιστεί και να αρχίσει να σταθεροποιεί το κράτημα και τα χέρια του, τις κινήσεις του. Όπως βλέπετε έχουμε αρκετά σίγουρες γραμμές, ωστόσο είμαστε στο στάδιο της μουτζούρας και της όχι τόσο συγκεντρωμένη. Προσέγγισης στο χαρτί. Ακόμα δεν έχουμε αποκτήσει την απόλυτη συγκέντρωση. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε δίπλα του για να το καθοδηγούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε λίγο πιο καμπύλες κινήσεις, κυκλικές, γιατί αν έχετε παρατηρήσει το νήπιο κάνει συνήθως ευθείες ή οριζόντιες γραμμές ή μουντζούρες με διαγώνια κλίση
πιο καμπύλη, έχουμε πιο οργανική κίνηση και επίσης πιο ανοργάνωτη. Δεν έχουμε κύκλους. Όταν κάνει τους πρώτους κύκλους, αν και βλέπουμε ότι προσπαθεί, παρατηρούμε ότι έχει συνειδητοποιήσει το χώρο του, το χαρτί, την επιφάνειά του και κάθε κύκλος συμβολίζει τον εαυτό του, τον χώρο του. Ο εαυτός είναι η τελεία αυτή, δηλαδή όταν αρχίσει να κάνει τους πρώτους κύκλους με τελείες μέσα ή απλά κύκλους, είναι το πρώτο στάδιο αυτοαναφοράς και σημείωσης. Βλέπουμε ότι εδώ προσπαθεί να καλύψει τα δικά μου ίχνη. Το παιδικό ιχνογράφημα είναι πολύ ωραίο ψυχογενές εργαλείο στο να δεις τον τρόπο που σκέφτεται το παιδί και το πώς αντιδρά. Είδαμε ότι από το κλάμα έχει ηρεμήσει διότι έχουμε αποσπάσει την προσοχή του, όπως ήταν φυσικό. Όμως, βλέπουμε ότι εδώ προσπαθεί να επικοινωνήσει. Πρώτα απ' όλα, μπορούμε να μεταφράσουμε αυτή την αντίδραση εδώ. Τώρα μιλάω εγώ. Τώρα εκτονώνομαι. Ναι, έλα, συνέχισε. Πάμε εδώ, στο προηγούμενο μας σχέδιο. Μπορούμε να δοκιμάσουμε και άλλα υλικά. Ας δοκιμάσουμε λίγο την ακουαρέλα. Έλα. Εντάξει. Δεν θα το αφήσει άμεσα, οπότε δοκιμάζουμε άλλες μεθόδους οι οποίες είναι... χρησιμοποιούμε εμείς το υλικό, τον κάνουμε να ψιλοζηλέψει, να τον ελκύσει, τον ελκύουμε δηλαδή με τα μέσα που έχουμε, έτσι ώστε να πειραματιστεί. Όπως βλέπετε, πειραματιζόμαστε και χωρίς βοήθεια. Έλα, αγάπη μου. Κοίτα. Έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη στα πινέλα για να δούμε, θα κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και ναι, κατευθείαν στο δόλωμα. Διότι τα παιδάκια μας θέλουν σπρώξιμο. Βλέπουμε. Με είχε δει που είχα βάλει το πινέλο στην παλέτα. Επίσης βλέπουμε ότι διαλέγει χρώματα. Είναι πολύ 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 σημαντικό. Έλα, βάλε λίγο εδώ. Βάλε λίγο νερό. Χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια. Μπράβο! Τώρα βάλε χρώμα. Βλέπουμε ότι διαλέγει το χρώμα που είχε ήδη... Όχι, εντάξει, κάνε εκεί. Το χρώμα που είχε ήδη χρησιμοποιήσει. Όμως μπορεί να χρησιμοποιήσει... Έλα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και άλλο χρώμα. Πάρε πορτοκάλι. Για να δούμε, θα κάνει την αλλαγή. Έλα, σκούπισε το. Φτάνει, ζωγράφησε. Του άρεσε η διαδικασία. Ναι, η φάση της ανακάλυψης τώρα. Του δώσαμε το κίνητρο και τώρα εξερευνά. Αντιλαμβάνετε τη διαδικασία, πώς δουλεύει, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι καλό να έχουμε μικρά καμβαδάκια σε αυτήν την περίπτωση, έτσι ώστε να τα, όταν ολοκληρώσει την άσκηση ή γεμίσει την επιφάνειά του, να τα βάλουμε στον τοίχο σαν τα πρώτα έργα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ίσως μετά γίνουν το έναυσμα για να προχωρήσει και να το ακολουθήσει. Έλα, κάνε και εδώ.
Εδώ, εδώ, εδώ. Φτάνει νερό. Έλα, χρησιμοποίησε τα υλικά σου. Μπράβο, ζωγράφισε το. Μπράβο, κι άλλο. Μπράβο, μπράβο. Βάλε και κίτρινα. Σε βοηθήσω λίγο. Είναι καλό να είμαστε κοντά για να καθοδηγούμε, αλλά χωρίς να επεμβαίνουμε περαιτέρω, έτσι ώστε να του δίνουμε την ελευθερία έκφρασης και κίνησης, με αποτέλεσμα να μάθει να χειριζέται καλύτερα τα εργαλεία του και τα χέρια του, διότι τα χέρια μας είναι εργαλεία, οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ περισσότερη ελευθερία κινήσεων και έλεγχο κινήσεων. Ναι, και με τα χέρια μπορείς, αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα. Βλέπουμε ότι πέραν της καθοδήγησης έχει και δικές του ιδέες, πρωτοβουλίες, τις οποίες θα φέρει πέρας παρά τις παρεμβάσεις μας. Οπότε καλό είναι να τον αφήνουμε έλα να το καθαρίσουμε. Έλα, καθάρισε το πρώτα. Επίσης να δείχνουμε τη σωστή μέθοδο και το σωστό τρόπο χρήσης και εκμεταλλεύσεις των υλικών μας, επίσης καθαρισμού των εργαλείων και των υλικών. Αυτό συμβάλλει στο να μπορέσουμε να βάλουμε τις θεμελιώδεις αρχές και τις βάσεις για να χτίσουμε μια συμπεριφορά με πειθαρχία, σεβασμό προς το υλικό μας, προς το περιβάλλον μας και με οικονομία, αλλά κυρίως με σεβασμό προς τους γύρω μας, δηλαδή πέραν του περιβάλλοντος, εμείς εδώ δίπλα του, εκτός από καθοδηγητές, είμαστε και συμμαθητές, διότι μαθαίνουμε. Ωστόσο, καλό είναι να μπορούμε να τον περιορίσουμε όταν πρέπει, χωρίς να τον περιορίζουμε. Βλέπουμε ότι τίνει να χρησιμοποιεί τα δάχτυλα του, οπότε αντί να του επιβάλλουμε το πινέλο, τον αφήνουμε να πειραματιστεί και να δει το αποτέλεσμα που θα έχει με τα πινέλα. Ένα άλλο, απολογούμε, χωρίς τα πινέλα, με τα δάχτυλα. Οι δαχτυλοπογές είναι το πρώτο μέσω τα δάχτυλα μας, τα χέρια μας, που χρησιμοποιούμε για οτιδήποτε. Οπότε είναι ένα ένστικτο που προϋπάρχει και καλό είναι να το επιτρέψουμε να εξελιχθεί, έτσι ώστε να περάσουμε από την περιέργεια στη γνώση και στον πειραματισμό, ώστε να προάγουμε τη γνώση. Εφόσον το παιδάκι μας δεν έχει έρθει προηγουμένως σε επαφή με τέτοιο υλικό, έχουμε έρθει σε επαφή με εμπογεία, έχουμε κάνει παρόμοια κατάσταση, αλλά τώρα πειραματίζεται. Και ίσως πειραματίζεται και με εμάς, προσπαθώντας να δει τα όρια του. Σε αυτήν την περίπτωση της ελεγχόμενης αναρχίας, θα έλεγα, και αταξίας, επιτρέπουμε τον πειραματισμό εφόσον είμαστε εδώ για να καθοδηγήσουμε και να ελέγξουμε. Μπορούμε να γίνουμε ένα παράδειγμα προς μίμηση ακολουθώντας την τεχνοτροπή αυτή. Ναι, κατάλαβες ότι θέλεις πλήσιμο, έτσι. Και εξηγώντας το τέλος και δείχνοντας τον κατάλληλο τρόπο ολοκλήρωσης της ενέργειας, που σημαίνει καθαρίζουμε τις μπογιές μας και έπειτα τα χέρια μας, καθαρίζουμε το χώρο εργασίας μας και συνεχίζουμε. Έχει βγει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, θεωρώ, για πρώτη επαφή, και
πιστεύω είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον το πώς οι ζωγράφοι, αν ψάξουμε στο διαδίκτυο ή σε βιβλία, έχουν προσπαθήσει να επανέλθουν στο παιδικό ιχνογράφημα. Όχι, δεν τρώμε. Να έχουμε λίγο υπόψη μας ότι πολλά παιδάκια το βάζουν στο στόμα. Είναι η πρώτη επαφή και το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι. Ό,τι πάει στα χέρια μπορεί να πάει και στο στόμα. Δεν θα πάθουν κάτι, αλλά καλύτερα να μην το κάνουμε, να μην το επιτρέψουμε, γιατί έτσι μαθαίνουν ότι μπορούν να το κάνουν, ενώ πρέπει να τους δείξουμε τα όρια. Επίσης, αυτό το που κάνουμε τώρα, μπορούμε να το κάνουμε και σαν ασκησούλα, να το κάνουμε έτσι στα πρόχειρα, θα το κάνουμε σε άλλο βιντεάκι φυσικά. Μπορούμε να βγάλουμε αποτυπώματα του παιδιού μας, χωρίς πολλά. Έλα. Ναι, σου αρέσει. Αφού έχει γίνει που έχει γίνει γουρουνάκι, έλα. Κάντε εσύ. Μπορούμε έπειτα να βγάλουμε αποτυπώματα. Έλα. Έλα, σκέρπτα. Έλα, αγαπούλα. Έλα, κοιτά. Τι. Το νερό, για να δούμε. Επίσης μπορούμε να το κάνουμε στο δικό μας σχέδιο, να κάνουμε ένα σχέδιο ή... Αυτό το είχα κάνει προηγουμένως όταν ήθελα να το δείξω ότι... Όχι, δεν πίνεται. Πρέπει πάντα να κρατάμε τα όρια. Την πρώτη φορά συγκεκριμένα, καλό είναι να τον αφήσουμε όσο πιο ελευθέρω είναι εφικτό και δυνατό. Για λόγους παρατήρησης κυρίως, για να δούμε πώς ανταποκρίνεται στα ερεθίσματά του. Ναι, αυτό είναι ένας άλλος τρόπος να δημιουργήσεις. Καλύτερα να είναι ελεγχόμενος ο χώρος που εργάζεστε, έτσι ώστε αν υπάρξει κάτι παρόμοιο να μην δημιουργήσει πελάδες. Όπως τώρα για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι δοκιμάζει χωρίς κανόνες και στο έπακρο τα υλικά του. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι σημαίνει ότι έχουμε ένα παιδί υγιέστατο. Μπορεί να με άποψη, δουλεύει το μυαλό και μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες. Αυτά που έχουμε δει σε αυτό το βιντεάκι θα τα κάνουμε ένα-ένα σαν άσκηση σε επόμενα βιντεάκια, πιο οργανωμένα. Απλά ήθελα σαν εισαγωγή στο παιδικό ιχνογράφημα να δούμε λίγο να δούμε λίγο τις αντιδράσεις της πρώτης φοράς. Δεν είναι εντελώς η πρώτη μας φορά, αλλά με ακουαρέλες είναι. Θα μπορούσαμε με αυτό τον τρόπο να δουλέψουμε και ακριλικά και λάδια. Σίγουρα λάδια δεν είναι ό,τι καλύτερο για τους μικρούς μας φίλους, διότι χρειάζεται νεύτης για να καθαρίσουν και το δέρμα. Ναι, τέλειωσε. Δεν έχει άλλο. Καλό είναι να έχουμε κοντά μας λίγο νερό. Έλα να βάλουμε. Χάρη πειραματισμού. Ναι, και βλέπουμε ότι δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Επίσης χρειάζεται επανάληψη στο παιδικό ιχνογράφημα. Δεν θα το κάνει μια φορά, θα το κάνει πολλές φορές. Γι' αυτό θέλουμε το περιβάλλον μας να είναι ελεγχόμενο και γι' αυτό θέλουμε ο χώρος μας να είναι όσο το δυνατόν πιο κατάλληλος για τέτοιου είδους δραστηριότητες, που σημαίνει μπορείτε να βάλετε ένα Pyrex κάτω από την κόλλα σας, που θα το κάνουμε πάλι σε επόμενο βιντεάκι, και να το αφήσετε να παίξει. Επίσης καλό είναι να του βάλουμε μια φόρμα ή παγιά ρούχα ώστε να μην λερωθεί και να
να είναι όσο πιο ελεγχόμενος ο χώρος. Ο έλεγχος δεν πρέπει να λείπει με καμία δύναμη από τη δραστηριότητά μας, διότι είναι οι πρώτες βάσεις κανόνων και μπορούμε να οργανώσουμε και να διαμορφώσουμε τη συμπεριφορά όσο γίνεται πιο άμεσα και πιο πετυχημένα. Σαν τελικό έργο μ' αρέσει πάρα πολύ, θα μπορούσα να το βάλω στον τοίχο μου αυτό. Φυσικά θα μπορούσαμε να το δούμε και παρακάτω με άλλα υλικά. Ωστόσο για τώρα έχουμε αυτό. Έλα να δείξουμε τα χεράκια μας, τα καλλιτεχνικά μας χεράκια. Say hi! Bye! Bye! Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αυτά για το εισαγωγικό μάθημα νηπίων στο και την πρώτη επαφή στο παιδικό ιχνογράφημα. Επίσης καλό είναι να τους αφήσετε να εκτονωθούν χωρίς να τους σταματήσετε, να τους αφήσετε μέχρι να βαρεθούν. Να ξέρετε, δεν βαριούνται εύκολα τα μικρά νεαρά ταλέντα μας. Οπότε μπορείτε τώρα με τον εγκλισμό να παίξετε κι εσείς μαζί. Τι είναι, αγαπούλα μου, τι είναι, μωρό μου. Τελείωσαμε, αυτό ήταν. Ευχαριστούμε. Say bye. Να πούμε κάτι τελευταίο. Τα νήπια και γενικώς οι νεαροί μας καλλιτέχνες μιμούνται αρκετά αυτά που κάνουμε. Οπότε, αν κάτσουμε εμείς και πάρουμε μια κόλλα να εκτονωθούμε, θα το κάνουν και αυτοί και πολύ πιθανόν να θέλουν να κάνουν στη δική μας κόλλα. Όπως είπαμε, με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζουν τα όρια τους. Μέχρι πού μπορώ να δράσω ή να αντιδράσω και με ποιο τρόπο. Επίσης, με την καθοδήγησή μας και την αντίδρασή μας αντιλαμβάνονται με τον δικό τους τρόπο την πειθαρχία και μπορούν να συλλαμβάνουν και να αντιλαμβάνονται τους κανόνες του περιβάλλοντος του σπιτιού. Επίσης, μαθαίνουν να διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους βάσει αυτών των κανόνων και του περιβάλλοντος τους. Ενώ ταυτόχρονα εξελίσσουν και αναπτύσσουν τις κινητικές τους ικανότητες, τις δεξιότητες τους ως προς τα υλικά, πειραματίζονται, μαθαίνουν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να εκφράζονται και γενικώς να βάζουν μπρος το σκεπτικό τους, τη σκεπτική διαδικασία. Μαθαίνουν να παρατηρούν, να λαμβάνουν πληροφορίες, αλλά και να εξάγουν πληροφορίες, δηλαδή κάποια σημεία, κάποιες κινήσεις, κάποιες πινεγές ή γραφές έχουν να κάνουν με την ψυχοσύνθεσή τους τη συγκεκριμένη στιγμή και όχι απλώς με την περιέργειά τους, που λίγο πολύ όλα είναι ένα σε αυτή την ηλικία. Στην ηλικία των 2 με 4 και φυσικά και αργότερα, αλλά μιλάμε για παιδάκια αυτής της ηλικίας αυτή τη στιγμή, ίσως και πιο μικρά, αναλόγως των κινητικών τους ικανοτήτων. Με λίγα λόγια αυτά για εισαγωγικό σημείωμα και περιληπτικά. Κλείνοντας, να πούμε ότι χρειάζεται ελευθερία, καθοδήγηση. Δείχνουμε τον τρόπο, αλλά δεν δείχνουμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, δείχνουμε κάποια βασικά στοιχεία υλικών, εργαλείων και επιφανειών και έπειτα
δίνουμε, τα έχουμε μπροστά μας σαν επιλογή, μπροστά στον ήπιό μας, έτσι ώστε να κάνει τις δικές του επιλογές, να δούμε πώς θα αντιδράσει, τι θα επιλέξει, πώς θα το αποδώσει, πώς θα το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι ανάγκη να είναι σωστός, θα το μάθει αργότερα. Πρώτα όμως πρέπει να πειραματιστεί. Αν δεν πειραματιστεί, να μάθει, να δοκιμάσει, δεν μπορεί έπειτα να διαμορφώσει τις δικές του σκέψεις, να αντιληφθεί, να πάρει πρωτοβουλίες, να γίνει ένα άτομο ανεξάρτητο, ολοκληρωμένο, και γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται το ιχνογράφημα. Εκτός από ψυχογράφημα, όπως το λέω πολύ συχνά, το παιδικό ιχνογράφημα είναι ένα εργαλείο εκτόνωσης, χαλάρωσης, το οποίο ισχύει όχι μόνο για τα νηπιά μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους, για μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, ακόμα και για τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, αν τους δούμε έτσι λίγο κουρασμένους ή άκεφους, μπορούμε να, με μια κόλλα να κάτσουμε δίπλα τους και να γράφουμε, να γράφουμε, να γράφουμε. Όχι απαραίτητα λέξεις, μπορούμε να γράφουμε γραφές, να γράφουμε υφές, χρώματα, και με αυτόν τον τρόπο να χαλαρώσουμε, να εκτονωθούμε, να ξεκουραστούμε. Το σχέδιο είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για να μας κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Και δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε ταλέντο, ούτε τα πιο επαγγελματικά μέσα. Αυτά είναι να έχουμε ένα κομμάτι χαρτί και ένα μολύβι. Με αυτό να κλείσουμε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και εύχομαι να περάσετε ωραία με τα παιδάκια σας ή τα αδερφάκια σας, ενώ θα δημιουργείτε ένα ακόμα λιθαράκι στην τέχνη. Γεια σας!